επίθεση τον Ποσίνκοβιτς, με τον Νάκα να έχει περάσει αριστερά και τον Φλίγκο είναι δεξιά. Τομική προσπάθεια του Ασίγμπα, ωραία προσπάθεια, κάνει και το σούτ με το αριστερό. Το 57 παίρνει το χειροκρότημα ο Γκανέζος. Και ακούμε τον Αποστόλη πάνω. Σηκώθηκε όλος ο πάγκος Παναγιακής για να τον χειροκροτήσει. Τώρα του αποδίδει τα εύσημα και ο Δημήτρης Πανός, διότι δεν είναι μόνο η καλή δουλειά που έχει κάνει καθόλου τη διάρκεια. Κάνει το σούτ. Κουτρουμπής. Βλέπει πάλι την κίνηση του Χουχούμη. Ο Ασίγμπα αυτή τη φορά είναι προετοιμασμένο. Καθότι υπήρχε μπροστά του ένας όμιλος ποδοσφαιριστών που του εμπόδιζε το οπτικό πεδίο. Ο Ασίγμπα κάνει τη σέντρα. Ο Μαρουκάκης επιχείρησε να πιάσει την κεφαλιά, αλλά ήταν... Παναχαϊκή βρίσκεται με τη δυνατότητα να κάνει μια επίθεση. Ασίγμπα. Μπάλα ψηλά, χαμηλό, σκαστό σουτ. Ο Γάλλος Τεργίδης. Ασίγμπα. Καλό ξεδίπλωμα της Παναχαϊκής. Η σέντρα του Γκανέζου. Απευθείας στο σουτ του Φιλίπε Ντα Κώστα. Μαρουκάκης, τώρα Ασίγμπα. Αυτό σεντράρει ωραία για τον Μαρουκάκη, κεφαλιά. Ο Μάκρος Γιώβας, Ασίγμπα. Ωραίο το 1-2 με τον Παλού. Μπάλα θα βγει στην άκρη για τον Στεργίδη, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος στο ξεκίνημα του μάτς. Η σέντρα του Ασίγμπα πάρα πολύ δυνατή στο δεύτερο δοκάρι. Δυσκολεύεται 4-4-2 για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που κάνει την πρώτη επίθεση στο μάτς, στον Ταύρο. Παραλαμβάνω, οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου περνούν στην επόμενη φάση. Παλά πίσω για τον Ασίγμπα. Φορτούνης ήρθε από πίσω, σούταρε ψηλά πάνω από την εστία του Μπαλασάκη. Στην πρώτη καλή στιγμή στο μάτς, το τρίτο λεπτό. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Καλές δύο φορές παιχνίδια στην Πάτρα, τη σεζόν 2002-2003. Στους 16, ο Ολυμπιακός πέρασε νικητής με 2-0 με τα γκολ του Καστίγιο και του Χούτου. Και το παιχνίδι την προπερασμένη σεζόν, 2012-2013, για τη φάση των 32. Δεν τελείωσε ποτέ. Πήρε ο Ολυμπιακός στα χαρτιά με 3-0, αλλά στις τρεις φορές έχει υποδεχτεί ο Ολυμπιακός την Παναχαϊκή. Δεν είναι και πολύ ικανοποιημένοι στον πάγκο της Παναχαϊκής για αυτές τις επικίνδυνες συναλλαγές μπάλας έξω από την περιοχή. Κάπως έτσι είναι, Πέτρο Πολυχρονίδη. Είναι αυτονόητο, έτσι. Εδώ πήγε να γίνει ένα λάθος από το κούθε. Τι λέει Πέτρο Πολυχρονίδη ο κ. Σπανός? Βασικά τους ζητάει να κάνουν πιο γρήγορα αλλαγές της μπάλας, διότι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι πολύ πιο γρήγοροι και περισσότερα σημεία. Γιαννούλης. Ζητάει ο Μπουχαλάκης, πήρε ο Διαμαντάκος. Φορτούνης που κινείται σε όλο το πλάτος της μεσαίας γραμμής. Παίζει στον άξονα, έρχεται αριστερά, πηγαίνει και δεξιά λιγότερο. Σίγμπα. Πάσε να κρατήσει την μπάλα μέσα στα όρια του γηπέδου και να τη φέρει μπροστά του. Χωρίς επιτυχία ο Στεργίδης. Σιώβας. Έχει δίπλα τον Γιαννούλη. Κλείστηκε τώρα όμως ο Σιώβας. Έχασε τον ακραίο πιστοφύλακα τον Ασίγμπα και βγαίνει η Παναχαϊκή μπροστά. Τουλάχιστον αυτό προσπάθησε να κάνει, γιατί ο Γιαννούλης έβαλε σωστά το σώμα του και έδισε και φάουλ από τον Ασίγμπα που κεντρίζεται. Βλέπετε, χρησιμοποιούν και οι δύο τα χέρια τους και στη συνέχεια ο Ασίγμπα τραβάει τον αντίπαλό του. Νωρίτερα ο τερματοφύλακας της Παναχαϊκής χρειάστηκε να πέσει στην δεξιά του γωνία για να απομακρύνει το σούτ από τον Μπενίτες. Τώρα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για αυτόν. Στο 38. Ξανά Διαμαντάκος, πιέζουν σωστά. Παίχτες Παναχαϊκής κερδίζουν. Αναστασόπουλος για τον Ασίγμπα. Ξανά Αναστασόπουλος. Τώρα έχει πολλούς παίχτες Ολυμπιακός πάνω. Φορτούνης στην εκτέλεση. Απευθείας θα δοκιμάσει.
Πάλι θα κοντράρει πάνω στον Ασίγμπα. Που ανοίγει το διασκελισμό του, βλέπει την κίνηση του Μπενίτες, είναι πολύ καλή πάσα. Ο Ασίγμπα το μαρκάρει. Ο Μπενίτες κρατιέται όρθιος, έρχεται ο Φορτούνης, αλλά πρόλαβε και βάζει στιγμές. Τα Κώστα. Θα γυρίσει για τον Ασίγμπα. Γκατιάγκα. Σήκωσε χωρίς λόγο και αιτία την. Αυτό ζήτησε από τον παίκτη του, βλέποντας ότι όλα πάνε καλά στην ομάδα. Το μόνο που δεν χρειάζεται είναι να αρχίσουν το διάλογο με τους διαιτητές και τους υπόλοιπους. Και πάλι Άλμπι. Πιέζει ο Διαμαντάκος. Πρώτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Νήσι στον κενό χώρο. Σε όλη τη διάρκεια του μάτς και τώρα του δόθηκε ευκαιρία να απειλήσει. Σίγμπα. Κρατάει την ισορροπία του, πιέζεται από τον Διαμαντάκο, φάουλ. Φορτούνης για τον Φουστέρ. Μπαίνετε στις δίνημάχες με τον Σίγμπα. Αυτή τη φορά την έχασε. Εκτός με τον Φωστήρα στον Ταύρο για να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων στο πρώτο γκρουπ. Βούρος για τον Ντουρμάζ. Βγαίνει πάνω του Ασίγμπα, γλίστρησε ο Ντουρμάζ. Σίγμα με τον Ζλατκό. Το παιχνίδι του σαν να παίζει χρόνια στον Ολυμπιακό. Γιαννούλης, Μπενίτες, Φουστέρ, ξανά Μπενίτες, καθυστέρησε. Πάνω στον Φορτούνη, αυτός με τη μία για τον Ντουρμάζ. Βέργος. Θέλει να περάσει ο Φουστέρ, θα μπει στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ο Ασίγμπα βγήκε γρήγορα πάνω του και τον έκοψε. Αθόρυβη αλλά αποτελεσματική δουλειά. Δεν φαίνεται να υπάρχει offside, ούτε στην πρώτη, ούτε στην δεύτερη περίπτωση. Ο Αναστασόπουλος γύρισε και αυτός κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για την Παναχαϊκή. Τους κορυφαίους στον αγωνιστικό χώρο. Στο Μπέρκ, έχει ανέβει ο Μπούι, σε αυτόν πήγε η μπάλα, κάνει το σουτ. Κόρνερ από την... Υπάρχει βέβαια και η... ο περιορισμός της χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστών άνω των 24 ετών. Για να δούμε εδώ τον Μαρουκάκη να μοιράζει για τον Ασίγμπα. Μασούρας κάνει τη σέντρα πρώτου. Γκατιάγκα. Άλλαξε με τον Ασίγμπα. Μπαλού. Δύο αμυντικοί χάφη για την Παναχαϊκή με πολύ μεγάλο εκτόπισμα στον άξονα. Ωραία παίρνει ο Χουχούμης την μπάλα μπροστά από τον Μασούρα. Τον καταδιώκει ο Ασίγμπα. Τον βγάζει από την πορεία του. Προσπαθώντας να μην του δώσει χώρο για τη σέντρα. Του Γιώργου Κουτρουμπή. Με τον Διαμαντή Χουχούμη. Νένι Κοτζουάνι. Ασίγμπα. Τον εμποδίζει ο Μπούι. Από την επιθυμία του Καντιάγκα να τροφοδοτήσει τον Στεργίδη. Σπέβδει ο Μπαλού. Ο Μπούρμπος κάνει τη σέντρα. Ο Ασίγμπα απομακρύνει. Και ο Μπαλού δεν κατόρθωσε να κρατήσει την μπάλα εντός. Πλάγιο για τον... ...της Γιουβέντους και με τον Χριστοδόνη είναι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Βεβαίως. Στην συνεργασία τους, Παναχαϊκή που επιχειρεί διαρκώς από τα άκρα, κυρίως το μεγαλύτερο βάρος πέφτει μέχρι στιγμής στον άξονα να είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κυρίως κοιτάζουν, τουλάχιστον στο σημερινό μάτς, να κλείσουν τους διαδρόμους, να κρατήσουν. Ο Ασίγμπα βγήκε στην μεταβίβαση για τον Μπούι. Μπαλού, Γκατιάγκα. Ντακώστα με χώρο μπροστά του, γυρίζει και τον κοιτάζει. Περνά στον Μαρουκάκη, βγήκε ο Στυλ και πήρε την μπάλα από τον Μαρουκάκη. Ο Στυλ αρχικά φάνηκε ότι θα πάει. Κάνει το σουτ. Κουτρουμπής. Βλέπει πάλι την κίνηση του Χουχούμη. Ο Ασίγμπα αυτή τη φορά
είναι προετοιμασμένο. Ο Μπαλού στον Ασίγκμπα. Ο Ντακώστα με τον Μέντες στην πρώτη μονομαχία. Στη δεύτερη ο Καρέλης με μπα. Ο Χουχούμης κάνει τη σέντρα. Ο Ασίγκμπα και ο Μπαλού. Ο Ασίγκμπα. Μπέρκ. Καρέλης. Δεν πήγε η μπάλα στον Μπέρκ. Βγήκε ο Ασίγκμπα. Είναι πεσμένος ένας παίκτης Παναχαϊκής στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δείχνει τώρα ο κύριος Φουκάκης από το Ηράκλειο, γιατί μπάλα ήταν σε πόδια παίκτων της Παναχαϊκής. Βασίλης Λάμπρου από την Ανατολική Αττική και ο Σταύρος καταλόγησε το offside. Σοηλέδης μένει όρθιος. Δεν έβγαλε για τον Μπαρμπόζα που περίμενε. Τίμησε να... του Βόλου έπαιξε φέτος ως αλλαγή 4 φορές. Ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, γι' αυτό και δεν ξεκίνησε στο βασικό σχήμα. Η σέντρα είναι καλή στον Πλατέλα, ο Σοηλέδης ήρθε να σουτάρει και εδώ φαίνεται ότι είσαι μέτωπο προς την εστία και έβγαλε για τον Ασίγκμπα. Στεργίδης, με αντίπαλο τον Σοηλέδη. Στεργίδης θέλει να περάσει, πολύ ο Μπαρμπόζα, άλλαξε με τον Αραβίδη, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, έκοψε ο Στεργίδης. Το Χρήστο να την κάνει ο Μπακάκης και είναι καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάριο. Ασίγκμπα απομάκρυνε. Έρχεται ο Σοηλέδης να βάλει το σώμα του και να πάρει την μπάλα μπροστά από τον Στεργί. Δεν φάνηκε τουλάχιστον κάτι την κανονική ροή του παιχνιδιού. Μάνταλος έχασε το κοντρόλ. Προσπαθεί να κερδίσει στη συνέχεια από τον Άλμπι. Εδώ ο Δημήτρης Κολοβέτσιος. Μια προσέλευση που. Στεργίδης. Ο Γκανέζος, ο Ασίγκμπα, ο δεξιός μπακ. Μπλόκα. Αλλαγή σωστή από τον Φιλίπ Ντακώστα στον Ασίγκμπα. Κοντά του Έλντερ Μπαρμπόζα. Στεργίδης. Αλλαγή για τον Σλάτκοφσκι. Δεν είναι φανερό ότι είναι υψηλού για την κατηγορία επίπεδου. Προσπάθεια του Πεταβράκη, ο Ασίγκμπα. Πολύ καλή αμυντική αντίδραση, κερδίζει. Κολοβέτσιος. Δεν είχε ακρίβεια η πάσα του, ενώ δεν είχε ο ίδιος. Ασίγκμπα. Γκαντιαγκά. Και τώρα Έλντερ Μπαρμπόζα, Άλεξ Ντακόλ, τάκλινγκ στην μπάλα από τον Ασίγκμπα και ένα συνεχεία φάουλ του Έλντερ. Η κατοχή φυσιολογικά είναι παναχαϊκή, αλλά ευνοείται στην έξοδο ο Μπαλασάκης. Τώρα πήγε να βγει μια κάθετη από τον Ανάκογλου για τον Πλατέλα, δεν έφτασε. Φιλίπ Ντακώστα. Περνά ο αρχηγός της Παναχαϊκής, κάνει και το άνοιγμα στο πλάι. Κόρνερ. Κυλά το 45ο. Ασίγκμπα. Μάχη του Ασίγκμπα με τον Αραβίδη. Αραβίδης με φάουλ προσπέρασε τον Ασίγκμπα. Παναχαϊκή βρίσκεται με τη δυνατότητα να κάνει μια επίθεση. Ασίγκμπα. Μπάλα ψηλά, χαμηλός, καστό σουτ. Η μπάλα έξω. Ασίγκμπα. Πέρασε από τον Ζόριτς. Τεργίδης. Κυνηγάει ο Ασίγκμπα, προλαβαίνει. Περνά από τον Ζόριτς. Μαρουκάκης. Σούρας που ουσιαστικά εξτρέμει η θέση του. Παίζει σαν δεξιμπακ. Κρυσάντους. Τον πόδι δεν τον βοηθάει για αυτά που κάνει. Τον έκοψε ο Ασίγκμπα. Ασίγκμπα που... είχε κινήσει το ενδιαφέρον της ΑΕΚ στον πρώτο γύρο με την αποδοσή του. Δεν ξέρω αν παραμένει κάτι τέτοιο.
ενώ εδώ ο Στεργίδης τον... θεώρησε ο βοηθός ότι ήταν εκτεθειμένος. Ασικμπά βγαίνει δυνατά και ο Στεργίδης σε δύο νέοι της Παναχαϊκής θα παίξει το ρόλο της. Λάθος η πάσα από τον Ντακόλ που φέρνει και δυσφορία από την εξέδρα. Ασικμπά, ο Γκανέζος γυρίζει πίσω. Εδώ ο Μασούρας θα φέρει να κόψει. Ο Μασούρας παραλαμβάνει είναι εξτρέμ και παίζει σήμερα μπακ για τον Αραβίδη. Βγαίνει ο Ασικμπά δυνατά. Ίσως να έχει βρει στο πρόσωπο τον Αραβίδη. Ο Γιάχος λέει τίποτε. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Αραβίδης είναι να φανεί ψύχραιμος σε αυτή τη φάση. Εδώ ο Αραβίδης. Τίποτα. Τίποτα δεν πρέπει να έχει γίνει. Εδώ βλέπω το δεξί χέρι. Α, ίσως να το σηκώνει λίγο εκεί για να. Ο Γκατιάγκα και τρεις μπροστά. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια αφού ο Γκατιάγκα μπήκε λίγο πιο μπροστά. Πρέπει να βλέπω τον Τρίγκα. Ασικμπά. Γκατιάγκα. Θα διώξει λογικά ακόμα πιο εύκολα. Για να δούμε τη φάση που δεν τελειώνει για να μας πει ο Πάνος το που θέλει. Ναι, το φορείο θα μας πει λοιπόν. Το φορείο πάει από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί ο Ζόρις προφανώς. Δεν είναι ιδιαίτερη εντολή των Κορδέρων να παίξει ο στόπερ. Ωραία. Στο μεταξύ, ΑΕΚ παραμένει μπροστά. Ο Αραβίδης κλείνεται από τον Ασικμπά. Οπότε λίγο σορπούν τα πράγματα πάνω στο κέντρο. Έτσι γίνονται πιο φυσιολογικά. Ναι, με την είσοδο του Μιγγέλ Άρχιν Κορδέρο νομίζω γίνονται πιο φυσιολογικά. Άργα. Την άλλη πλευρά έψαξε τον Στεργίδη. Ήρθε ο Ασίγμπα. Στεργίδης. Lolo, gol. Pues acaba de marcar Alberto, peinando ese balón. Alberto no, ha sido Marc, el hombre que ha marcado. Ha marcado Marc. Και να είναι αυτοί οι οποίοι θα ελέγχουν το τέμπο της αναμέτρησης. Μπροστινή παλιά δεν πέρασε. Στήθησε και κατάφερε ο Μπέρντ να φέρει την μπάλα μπροστά του. Ο Μπέρντ δοκιμάζει να περάσει και για τον Κλωναρίδη. Δεν πέρασε, η μπάλα βρήκε στον Ασίγμπα. Δεν ήταν επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια των Πατρινών. Επειδή πάντως κερδίζουν ξανά κατοχή με τον Ασίγμπα και συνέχεια με τον Λαμπρόπουλο. Γκανέζος, κεντρικός αμυντικός Παναχαϊκής, σε μια βαθιά παλιά. Το στήθος η μπάλα έφτασε στον Τζίλα. Εδώ είναι ευκαιρία για τον Στεργίδη που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Κάργας. Για τον Ασίγμπα. Αναμέτρηση. Ο Αθνακός πρεσάρει πάλι σωστά. Πάνω στον Ασίγμπα που βλέπετε ότι έχει αδυναμία ο Γκανέζος κεντρικός αμυντικός όταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τον πρεσάρουν ψηλά. Σάντσεθ. Είναι από την άμυνά του. Ο Ασίγμπα. Πρόβλημα τραυματισμού, νομίζω όμως όχι τόσο σοβαρό. Είναι ο Μαρινάκης, ο οποίος στην προσπάθεια να πασάρει νωρίτερα γύρισε το πόδι του, όχι γιατί το έβαλε λανθασμένα, αλλά διότι θα λέγαμε πως ήταν πολύ μαλακό το τερέν σε εκείνη την περίοδο. Τώρα είναι κοντά του Αντρέα Σταματσιόν, τον ρωτά αν μπορείς να συνεχίσει. Ακολουθήσει ο Στεργίδης. Στη συνέχεια έκανε το σπριντ κυρίως για να πιέσει τον Κοτσόλη που είχε βγει μακριά από την εστία παλιά. Η πασα βγαίνει για τον Καρέλη που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα με την ταχύτητά του. Εδώ όμως δεν κάνει καλή προσπάθεια ούτε πάνω στην προσποίηση, ούτε συνέχεια στην τρίπλα που επιχείρησε να κάνει πάνω στον Ασίγμπα. Γκανέζος, κεντρικός αμυντικός του Παναχαϊκής, τον σταμάτησε. Ο Δημήτρης Πάνος και του έκανε παρατηρήσεις σχετικά με το πώς κινείται ουσιαστικά αυτό που ανέφερες και εσύ. Δηλαδή, βλέπει πολύ συχνά ότι ο Πινδώνης απομακρύνεται από την θέση του, έχουν καταργηθεί όπως είπες και εσύ οι ακριβείς θέσεις των παιχτών και έτσι δεν υπάρχει ανάπτυξη, τουλάχιστον όπως την θέλει ο Γιώτης τεχνικός. Δεν μπόρεσε ο Κλωναρίδης. Κάργα η μπάλα έφτασε στον Σίγμπα. Μάζει να την περάσει μπροστά. Δεν κατάφερε να συνεργαστεί με τον Μιγγέλ Πέδρο. Έδιωξε ο Σάντσετ και τώρα φεύγει μπροστά ο Καρέλης.
Έχει απέναντι τον Κλωναρίδη. Ο Καρέλης αυτόν ψάχνει να βρει. Ο Κλωναρίδης απέναντι από το hat-trick δεν το κάνει γιατί σταματάει πάνω στον Μαρκ Ασίγμπα. Η τελική προσπάθεια του Βίκτορα Κλωναρίδη που στο 50 άγγιξε το hat-trick. Από την ωραία μεταβίβαση, εδώ την ξαναβλέπουμε, τον Νίκο Καρέλη σήκωσε το κεφάλι, είδε τον Κλωναρίδη, πέρασε την μπάλα, πλασέ στην κίνηση στο πρόσωπο. Κάργα, Ασίγμπα, Φίλος Παναχαϊκής. Πρώτη κεφαλιά από τον Κάργα, η δεύτερη από τον Ασίγμπα. Βαστή με την εξέλιξη του μάτσου Δημήτρης Πανός. Πιθανότατα να έχει συμβιβαστεί με την έννοια ότι απομένουν κάτι λιγότερα από... Ψηλά αλλά όχι μακριά. Κατεβάζει ο Αμπέιν, βγαίνει ο Ασίγμπα από την άμυνα και βγάζει την Παναχαϊκή μπροστά. Ο Γκανέζος που δείχνει να έχει και δυνάμεις και περνάει πάρα πολύ ωραία την πάσα για τον Τζίλας. Δοκιμάζει να μπει μέσα στην περιοχή, κάνει και το γύρισμα. Τρίτη θυμίζω είναι σε 15 μέρες από σήμερα, μέσα στον Δεκέμβρη. Και εκείνα τα παιχνίδια φυσικά θα τα παρακολουθήσετε τον ΟΤΕ TV. Μια που ήταν μπροστά του σε μια δύσκολη επέμβαση. Για να δούμε τώρα την πάσα από τον Καρέλη, πέρασε για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου προσπαθεί να κάνει την τρίπλα. Ο Σίγμπα σε καλύτερη θέση, πολύ πιο δυνατός, πάει πάνω στο... Θέλει να οργανωθεί. Με Πινδώνη και Ασίγμπα. Ασίγμπα ο οποίος δοκιμάζεται στο κέντρο της άμυνας. Έχει παίξει δεξιμπάκ, έχει παίξει αριστερό που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Προς το παρόν η ΑΕΛ πάει μπροστά. Και συνέχεια με τον Πινδώνη για την Παναχαϊκή. Τον Ασίγμπα. Μπαλά φτάνει στον Πέδρο για να μπείτε στο γήπεδό της. Όχι στη φυσική έδρα, γιατί δεν είναι ακόμα το γήπεδο της Αγίας διαθέσιμο. Εδώ στο Παμπελοποννησιακό για να μαζέψει κι άλλους. Τα νίκες, δύο ισοπαλίες και καμία ήττα. Δεν μπορεί ο Πάτο, ούτε ο Ασίγμπα. Η παλιά τον Ουρτάδο για τον Πάτο. Πάλι ο Ασίγμπα στη μονομαχία με τον Πάτο. Και αυτός έχει περάσει από την Πάτρα για ένα φεγγάρι. Από τις κουβέντες του Ράτκο Ντόστανης και από εκεί και πέρα θέλει και ο προπονητής, ο σέρβος προπονητής της ΑΕΛ να ανεβάσει ψηλά τις γραμμές. Πρέπει να πω ότι ακριβώς με το... Λοιπόν, έγινε το λάθος. Ο Νικολακάκης κλέβει, αλλά επιμένει μπροστά ο Λαμπρόπουλος. Ξανά passing game. Είναι τώρα ο Ναγιάρ. Αργεντίνος και πάλι μπροστά για να τρέξει ο Κουντόπουλος. Θα πάρει την μπάλα τον επιτηρίο Ασίγμπα. Δύο έχουν πάει στην κορυφή. Ο Κουντόπουλος κόβεται από τον Ασίγμπα όμως. Και τώρα είναι ο Πινδώνης. Και προσπαθεί να τρέξει με τον Μαρουκάκη. Ο Μαρουκάκης ανοίγει το κοντρόλ αρκετά. Τον έκοψε ο Ασίγμπα. Την μπάλα είναι πλάγια. Υπέρ της ΑΕΛ. Και πιο πίσω Ασίγμπα. Πέδρο πήρε ένα διάδρομο, μπαίνει στην περιοχή ο Πορτογάλος. Το γύρισμα στην καρδιά της άμυνας, το σούτ του Κάργας, λάθος, παίρνει ο Μαρουκάκης. Βγαίνει μπροστά ο Πάτο, τον είδε, του ανοίγει την μπάλα, τρέχει και ο Ασίγμπα, ποιος καλύπτει με το σώμα. Θα πάρει τον έλεγχο της μπάλας τώρα. Σκιατραβάνης πιεζόμενος. Διώχνει σε πλάτο rebound. Πινδώνης ήρθε να τσιμπήσει την μπάλα και ο Ασίγμπα να απομακρύνει. Κάθε την παλιά για τον Πάτο. Ο Ασίγμπα είναι εκεί, ελέγχει. Λαμπρόπουλος. Εσιαστή θα σας πω σε πολύ λίγο ποιος είναι ο παίκτης που θα βγει. Και είναι ο Γιώργος Μπουντόπουλος, ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει. Με έναν μεσοεπιθετικό λιγότερο. Με τον Κισαμικό. Στο Γάλλο, στο Ρέθυμνο. Πάτο θέλει να περάσει, βγήκε γρήγορα ο Λαμπρόπουλος. Τσίμπησε Ασίγμπα. Περνάει ο Γκανέζος. Σκιατραβάνης περνάει και αυτός. Με τη μία συνεργάζεται με τον Πέδρο. Γρήγορος ο Σκιατραβάνης, η σέντρα δεν είναι καλή. Εννοείται το παιχνίδι είναι μέτριο, δεν είναι καλό, δεν μπορεί να το απολαύσει κανείς με την έννοια ότι ναι μεν βάζουν τα δυνατά τους αλλά δεν παίζουν στρωτά και δεν είναι ποιοτικές οι προσπάθειες. Δύο ισοπαλίες, είναι αίτητη και η Παναχαϊκή, η οποία είναι αίτητη εδώ στην Πάτρα, έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Βέβαια εκείνα τα δύο ισοπαλά αποτέλεσματα
Πέσαν ο Δόχοφ, θα απομακρύνει. Ο Ασίγμπα. Ασίγμπα μπροστά, Λαμπρόπουλος. Ξανά στον Κανέζο αμυντικό. Αργό. Ασίγμπα πρόλαβε. Μακριά από το Βέρτζο. Με την είσοδο του Κομεσίδη άλλαξαν και πλευρά. Ο Βέρτζος άλλαξε πλευρά, πήγε σαν δεξί center back και αριστερά. Στα αμυντικά καθήκοντα και ώρες βλέπουμε τον Ουρτάδο να είναι και αυτός ένα. Ο Ασίγκουα θα εκτελέσει το φάουλ. Τζίλα.